Με τους καλεσμένους σας. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, είμαστε η μισή εδώ, η μισή σπίτι, ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών, να ξέρετε. Και έτσι είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Τι είδατε στην αγορά, κύριε Υπουργέ, και τι προτίδεστε να κάνετε? Εδώ είδαμε ήρθαμε ότι εδώ δεν και υπάρχουν θα πηγαίνουμε ελίξεις. Κάθε μέρα σε μια άλλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ αυτήν την εβδομάδα για να ελέγξουμε την εφαρμογή των μέτρων που αποφάσισε χθες το Υπουργείο Ανάπτυξης στα πλαίσια της προσπάθειας ελέγχου της πανδημίας. Έχουμε ορίσει και ήδη τηρείται εδώ ότι ο κάθε ένας που θα μπαίνει θα παίρνει την κάρτα με τον αριθμό του. Ο αριθμός των καρτών βγαίνει από την διαίρεση του εμβαδού του καταστήματος με τον αριθμό 10. 10 τετραγωνικά ανά πελάτη. Θα παίρνει την κάρτα, πλαστικοποιημένη, καθαρή, την έχουν απολυμάνει πριν τη δώσουν. Θα μπαίνει μέσα, θα κάνει τα ψώνια σου. Όταν βγαίνει, θα παραδίδει την κάρτα για να μπορεί να την πάρει ένα επόμενο πελάτη που θέλει να μπει. Έτσι θα ξέρουμε ότι κάθε φορά στο κατάστημα, στο κάθε κατάστημα, δεν είναι περισσότεροι από όσους προβλέπουν τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Υπενθυμίζω ότι στις ουρές πρέπει να έχουμε 2 μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον. Όλα αυτά θα μπει ένα μικρό πλαφόν στην αγορά αντισηπτικών μόνο, και αυτό διότι υπάρχει πίεση στα αντισηπτικά αυτή την περίοδο, αλλά θα πιστεύουμε από την 5η περίπου θα ομαλοποιηθεί αυτή η αγορά. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε μια ομαλή λειτουργία της αγοράς, των σούπερ μάρκετ, με τήρηση των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής για τον κορονοϊό. Τώρα, ακούστε κύριε Υπουργέ, εδώ το έλεγε και ο Γιώργος πριν, ότι υπάρχουν πρώτα κρούσματα εσχροκέρδειας στις μάσκες και στα αντισηπτικά. Πρώτον, είδαμε και μας έστειλαν μήνυμα για μάσκες που ενώ είχαν 5 ευρώ, έχουν τώρα 70 ευρώ, κάποιοι τις πολλούν. Και έχουμε βεβαίως και το δεύτερο το οποίο είπε ο Γιώργος σε ό,τι αφορά την εσωκέρδεια και στα αντισηπτικά αλλά και σε τηλεπολίσεις που υπάρχουν. Λοιπόν, για το θέμα της εσχροκέρδειας έχουμε λάβει τα εξής μέτρα. Πρώτον, ξέρετε από την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που ισχύει από χθες δώσαμε 2 μέρες περιθώριο για να καταγράψουμε και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα που αμέσως φτιάξαμε όλα τα αποθέματα σε αντισηπτικά, σε μάσκες, σε μαντιλάκια, σε ενόπνευμα κλπ. Έτσι να έχουμε την πλήρη εικόνα των αποθεμάτων ανά ημέρα της χώρας σε αυτά τα κρίσιμα υλικά. Παράλληλα, με νέα διάταξη που ετοιμάζουμε και πιστεύουμε θα είναι έτοιμη αύριο, θα έχουμε ένα εργαλείο που έως σήμερα δεν είχαμε, δηλαδή την επιβολή πολύ μεγάλων προστήμων σε εκείνους οι οποίοι θα βάζουν εξαιρετικά μεγάλο περιθώριο κέρδους πάνω από την τιμή αγοράς. Και έτσι θα πολεμήσουμε την εσχροκέρδεια, γιατί δεν θέλουμε να επιτρέψουμε σε κανέναν να εκμεταλλευτεί αυτή την δύσκολη περίοδο για τη χώρα και για τους συμπολίτες μας και για όλους μας, για να βγάλουν αθέμητο κέρδος. Πρέπει να σας πω ότι το θέμα της διατίμησης που διαρκώς ακούγεται είναι ολίγο προβληματικό. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά θέλω να προσπαθήσω να είμαι προσεκτικός, διότι επειδή έχει υπάρξει μεγάλη αύξηση των διεθνών τιμών, δηλαδή των εισαγόμενων προϊόντων και των εισαγόμενων πρώτων υλών, εάν βάλεις διατίμηση στις τιμές που ήταν πριν από την κρίση, κανένας δεν θα κάνει εισαγωγή και θα μείνουμε από όλα αυτά τα υλικά. Γιατί οι αυξήσεις δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, όπως καταλαβαίνετε είναι παγκοσμίως. Κύριε Υπουργέ, Ελάτε Γιώργο, σε ακούμε. Ναι, για την αποσυμφόρηση των σούπερ μάρκετ, είπατε για το delivery. Εδώ υπάρχουν καταγγελίες από συγκεκριμένους καταναλωτές και συμπολίτες μας, οι οποίοι λένε το εξής. Δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες από τα σούπερ μάρκετ. Τους μιλάνε μέχρι και για 4 Απριλίου η ημερομηνία παράδοσης των προϊόντων. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο. Έχουν τους δίκιο, λένε κύριε Παπαδάκη, για να σας στείλω σπίτι, λένε, πρέπει τα προϊόντα τα οποία θα πάρεις να είναι αξία πάνω από 60 ευρώ. Σε αυτή την αγορά. Και να πληρώνονται με μετρητά και όχι με κάρτα. Για να το ομαλοποιήσουμε, δώσουμε, όπως ξέρετε, μία μέρα ακόμα περιθώριο και την Κυριακή να γίνονται παραδόσεις εξ αποστάσεως. Και είμαστε σήμερα στο Υπουργείο σε σύζυγη να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε ως κίνητρο για να ομαλοποιήσουμε αυτή την αγορά. Είναι έχω πρόταση, κύριε Υπουργέ. Να έχω πρόταση δική μου. Αγορές εξ αποστάσεως. Έχω πρόταση δική μου. Για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, υπάρχει στο σύστημα μια πολύ μεγάλη πίεση. Έχω μια πρόταση, να σας την πω την πρόταση. Να σας πω την πρόταση. Βεβαίως. Εγώ Βεβαίως. Να παίρνω τηλέφωνο στο σούπερ μάρκετ και να λέω Παπαδάκης Γιώργος. Παρακαλώ σημειώστε τα προϊόντα τα οποία θέλω. Θα έρθω να τα πάρω τι ώρα από την είσοδο τα οποία θα μου τα έχετε έτοιμα και θα έρθω να πληρώσω.
Κύριε Παπαδάκη, θα έρθει στις 2 το μεσημέρι. Αυτό που λέτε τώρα, κύριε Παπαδάκη, αυτό που συζητάμε τον κύριο Παπαθανάση από χθες. Αυτό συζητά, Γιώργο, λέει ο Υπουργός με τον κύριο Παπαθανάση. Δεν σας άκουσα, αν το είπατε. Έλατε. Αυτό που είπατε τώρα είναι ένα μέτρο που πιθανότητα θα εφαρμόσουμε και συζητάμε τον κύριο Παπαθανάση από χθες για να το εφαρμόσουμε. Λοιπόν. Είμαστε εδώ στην πόρτα. Θα πουδιάσουμε και αντί να πάμε από κορονοϊό, θα πάμε από κρύωμα. Όχι, λοιπόν, μία ερώτηση ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς, θέλω να ευχαριστήσω όλες τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ μία ερώτηση, κύριε που Υπουργέ. Έχουν εφαρμόσει πάρα πολύ γρήγορα τα μέτρα. Κύριε Ζούμε Υπουργέ. Όλοι σε έκτακτες και πρωτόγνωρες συνθήκες. Πρέπει όμως, κύριε Παδάκη, κύριε Ρογκάκο, να βάλουμε όλη πλάτη. Ναι. Αυτή η μάχη δεν θα κερδιθεί εάν ο καθένας μας δεν κάνει αυτό που πρέπει σε ατομικό επίπεδο. Μία ερώτηση. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους πολίτες μου. Θα πάνε όλα καλά. Ναι. Θα κάνουμε όλοι μας αυτό που πρέπει. Ερώτηση την οποία την είπε ο Γιώργος. Και ευχαριστώ τους συνεργάτες, τον κύριο Παπαθανάση, τον κύριο Σαμπουλίδη που έχουν κινηθεί πάρα πολύ. Δεν την ακούσατε την ερώτηση του Γιώργου και την παρατήρηση που είπε ότι πολλά σούπερ μάρκετ λένε ότι πρέπει να είναι πάνω από 60 ευρώ η παραγγελία. Θέματα, όπως δεν σας είπα, είμαστε εδώ για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αντιγόνη. Όλα τα ράφια είναι γεμάτα και θα είναι γεμάτα. Σήμερα εδώ τα ράφια επίσης είναι γεμάτα με αντισηπτικά και θα κοιτάξουμε... Θα κοιτάξουμε έτσι ώστε να υπάρχει ένα όριο στα αντισηπτικά για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι οι συμπολίτες μας. Μας ακούτε, κύριε Παπαθανάση, κύριε Γεωργιάδη, μας ακούτε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό πρωινό, έχουμε πρόβλημα δεν με. Δεν προλάβαμε να το ρωτήσουμε για τα καταστήματα ιατρική πώληση. Στα... Δεν προλάβαμε γιατί λέει θα πουντιάξει. Θα πουντιάξει, λέει ο Υπουργός, και θα πάει από, από ίωση τελικά και όχι από τον κορονοϊό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα εδώ με τον γιατρό μας. Γιατρέ, τι γίνεται, πώς πάμε από κρούσματα παγκοσμίως, τι γίνεται στο εξωτερικό, τι γίνεται στη χώρα μας. Μάλιστα. Καλημέρα σας από μένα. Πριν απαντήσω στην ερώτηση, γιατί στο τέλος θα ξεχαστεί, πρέπει να δώσω και εγώ βέβαια χαιρετισμούς και ευχαριστίες στους γιατρούς της πρώτης γραμμής. Αυτό πρέπει να λέγεται συνέχεια γιατί η μάχη εκεί δίνεται και δευτερευόντως όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ κλπ. Και η πολιτεία, να τονίσω αυτό, πρέπει να παρέχει όλα τα μέτρα για την προστασία τους. Mm-hmm. Το δεύτερο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στο προσωπικό του ΕΟΔΗ γιατί